Κουμέρα! Ναι. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα. Κατάφερες το ρίχτες. Κατάφερα τα. Κατάφερε και ήρθε η κουμπάρα γιατί της έκλεισαν τους δρόμους. Πες μας το πρόβλημα σου. Πες μας τι επέρασες. Έκλεισαν το δρόμο και μετά έβαλα τον GPS και με πήρε από όλα τα χωριά της Κύπρου και με έφερε εδώ. πάνω κάτω, βουνάκια, βουναλάκια. Τέλος πάντων, κατάφερα και ήρθα. Τα κατάφερες. Ναι. Μόνο μία ώρα μετά από την ώρα που μας είπε. Μία ώρα και 10 λεπτά. Αλλά εγώ προσωπικά δεν κάνω παράπονα γιατί πάντα αργώ ποτέ θα πάω στην κουμπάρα. Αν μπορούσα, έπρεπε να μου πεις ότι έγινε στον δρόμο, να έρθω πιο νωρίς. Μα πού το ήξερα. Μου είπες ότι ήταν και χθες κλειστός. Είπα ότι χθες όταν πήγα προς Λευκοσία, σε κάποια φάση ήταν κλειστός και έδειξε the tour. Αλλά ναι, νόμιζα και εγώ πως ήταν δυστύχημα ή ατύχημα και όταν ανοίξει, δεν κατάλαβα. Τώρα που έστειλα στην Κυριακή μήνυμα να μου ότι φτιάχνουν τον δρόμο. Α, φτιάχνουν τον δρόμο. Έτσι μου λέει, φτιάχνουν τον δρόμο. Κυριακή, επειδή έχει φιλίες εδώ στο χωριό και στις περιοχές και στα γύρω χωριά, ξέρει όλα τα νέα να μας τα πει. Μάλιστα. Okay. Είναι κοινωνικοποιημένο το κορίτσι. Και εγώ έχασα τον δρόμο χθες. Ναι. Που πήγαινε να εκπαιδευτώ για το Λάγκι. Και. Έπρεπε να κατέβω Λευκοσία και μετά από τη Λευκοσία να πω στην Αγία Βαρβάρα. Και έβαλε τον GPS. Είναι η Αγία Βαρβάρα, είναι το χωριό που, είναι, που βρίσκεται το King of Dogs, που είναι το κέντρο εκπαίδευσης του Λάκη και της μητέρας του. Όμως, επειδή εγώ είμαι και πολύ πανεξυπνή, σκέφτηκα ότι είχε πολλές Αγίες Βαρβάρες, εκκλησίες που να είναι στους χάρτες των Google. Οπότε ανέβαλα και εγώ, Αγία Βαρβάρα, Λευκοσία, και άρχισα και πιένα. Πιένα. Έπρεπε να φτάσει η ώρα 10 κανονικά. Τον Αλεξή είναι 7 στα 12 και 10. Okay. Και λέει μου ο άνθρωπος, μα πώς χάθηκες. Λέω του πώς, όπως χάνομαι κάθε φορά. Και χθες με άφησε να εκπαιδευτώ και πάνω στα δικά του τα σκυλιά. Με εμπιστεύτηκε λίγο περισσότερο. Πρέπει να έρθεις μια ημέρα στην εκπαίδευση, πρέπει να έρθεις. Είναι αστεία. Εγώ είμαι αστεία. Έφανε ο άνθρωπος πόσα μαθήματα να με μάθει να κρατάω το λουρί. Και να είναι το χέρι μου χαλαρό, και να είναι το χέρι μου κάτω, και να μην το κουνώ. Λέω του, μα εγώ δεν είμαι καλή στη λεπτή κινητικότητα. Τίποτε. Πρέπει να μάθεις. Και μάθα και νέα για το σκύλο. Ότι είναι ήσυχος, υποδειγματικός, ότι πηγαίνει και χρησιμοποιεί την τουαλέτα κανονικά. Και ότι είναι και λίγο κακομαθημένος, εγώ δεν πιστεύω τέτοια πράγματα. Έλα, πες του που είναι κακομαθημένος ο Λάκης. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Λάκης είναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα που μας λέει. Ναι, γιατί με έβαλε στις... Μπορεί να τα λέω και λάθος. Στις τάσεις εκκίνησης που έχεις καταφέρει και έχεις βάλει σωστά ορθά το λουρί στο σκύλο, το κρατάς με το χέρι σου, το χέρι σου είναι έρημο για να μεταδίδεις αγχωτική ενέργεια στο σκύλο. Και είσαι έτοιμος για να ξεκινήσεις. Και ασχολούμαι, ήταν η Μάρο μαζί μου. Είχε 10 σκυλά ο Αλεξής, το οποίο είναι εκπαιδευτές στα σκυλιά. Η οποία Μάρο είναι πάρα πολύ καλή. Και του λέω, μάνα μου, ρε, τι ωραία που στέκεται η Μάρο. Και με αφήνει να είμαι μισό βήμα μπροστά μου. Λέει, ναι, όχι σαν τον Λάκη, ο οποίος άμα τον βάλεις να σταθεί πατά τα πόδια σου. Και του λέω, καπομένε. Πομένο σημαίνει κακομαθημένο στα ελληνικά. Του λέω, σε παρακαλώ, Αλέξη, εμένα ούτε τα παιδιά μου, ούτε τα σκυλιά μου είναι απομένα. Δεν κακομαθαίνω κανέναν. Ούτε τα παιδιά μου, ούτε τα σκυλιά μου, ούτε τα παιδιά των φίλων μου, ούτε τους συνδρομητές του κανάλι μου. Κανέναν δεν κακομαθαίνω. Ναι. Γιατί έχω αυτό. Φαντίες αυτές. Γιατί έχω αυτό το πρόβλημα και κακομαθαίνω τους πάντες. Με people pleaser. Είσαι δοτική. Υπερδοτική γιατί δεν βάζεις όρια. Σε μένα που βάζεις όρια. Κυρίως όχι. Σε μένα που δεν βάζω. Βάζεις όρια για να δίνεις ασύστολα στους άλλους. Όχι, είμαι εγώ που πρέπει να. Σε μένα που πρέπει να βάλω όρια. Τι να του σε παρακαλώ, Αλέξη, θέλω το Λάκη. Μου λέει, ας το Λάκη να εκπαιδεύεται, μην μου το χαλάσεις, μου λέει. Δεν με επιτρέπεται ούτε να το δεις. Όχι. Γιατί? Επειδή πρέπει να εγκαταστήσει νέες συνήθειες ο Λάκη, όχι τις παλιές που του έχω κάνει εγώ. Μου λέει, ας σε δει τώρα, θα πάρουν τα μυαλά του. Κορί, ξέρεις τι ωραία που είναι τα σκυλιά του. Πρέπει να πάμε μια ημέρα μαζί. Έχει τους τα σπιτάκια τους, τα οποία είναι κλειστά από όλες τις πλευρές και η πόρτα τους ανοιχτή και κάθεται μέσα στα σπιτάκια. Είναι ηρεμούν εκεί στα σπιτάκια τους. Άμα τους πεις έλα έρχονται, άμα τους πεις κάτσε κάθονται,
Άμα τους ανοίξεις την πόρτα να πας στην τουαλέτα, μπαν, κάμε την τουαλέτα τους και έρχονται. Άμα τους πεις, σε αφήνω να με χαϊδέψεις, σε χαϊδεύω. Τι ωραία σκυλιά. Για τα παιδιά δεν έχετε τίποτα. Πειθαρχία. Στρατιωτική πειθαρχία μου φαίνεται. Όχι στρατιωτική, ρε. Γιατί? Είναι στρατιωτική, δεν τους θυμώνει. Απλώς λέει, τούτο που δεν καταλαβαίνουμε εμείς είναι ότι οι σκύλοι έχουν δικό τους ρυθμό. Ότι προτιμούν την ηρεμία οι σκύλοι. Θέλουν την ηρεμία και εμείς πάμε και τους μιλούμε τους δυνατά, να στατώνουμε τους. Λέμε τους διάφορες λέξεις στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά, σε γλώσσες που δεν μιλούν. Δεν και μιλούν ανθρώπινη γλώσσα σαν σκύλια. Και γενικά είμαστε εμείς που αναστατώνουμε τους σκύλους. Εγώ έλεγα το που παλιά, ήμουν προφήτης, έλεγα ότι την αρνητική μας ενέργεια την δίνουμε στα σκυλιά μας. Και δεν τρίμαν το σκυλί μου να το αναστατώνω. Δεν θυμόταν όμως. Εν τω μεταξύ βλέπω και όνειρα. Με τον Λάκη. Ναι. Ότι πάω και τον απελευθερώνω. Επιχείρησες απελευθέρωσες του Λάκη. Πώς λέγα, φρυγουίλη φρυλάκη. Οκ. Εντάξει, είδα φωτογραφίες του, είναι ήρεμος, είναι ευτυχής, είναι καλά. Αντέξω, όπως πήγαινε το παιδί μου στο στρατό και άντεξα, ξέρεις τι έκανα την μέρα που πήγε ο Λαζάρος στρατό. Τι έκανε. Έπιασα την Κυριακή και πήγαμε στην Κρήτη, ταξίδι. Μια εβδομάδα. Okay. Την μέρα μου κατατάγηκε ο Λάζαρος. Και. Μια εβδομάδα είχαμε το ταξίδι, ήρθα εμπίζω. Να κάτσω στην Κύπρο να κλαίω που κατατάγηκε το παιδί μου, πήγα στην Κρήτη. Μάλιστα. Νωρί στην Κρήτη, πήγαμε και μαζί. Ναι, πήγαμε, ναι. Θε να πω κάτι. Όχι, άσχετα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε σε ένα παγκόσμιο συνέδριο. Παρουσίασε την εργασία της η δόκτωρα Μιστονική Θεοδοσίου με την δική μου βοήθεια. Ενώ συνήθως η βοήθεια μου ήταν παρουσιαστική. Ήταν ωραία στην Κρήτη. Πολύ ωραία τα φαγητά. Εφάμε και σπάσαμε, μπορείς να πεις. Και γενικά μέσα μαζί μου τρώμε. Γιατί τι είναι με εμάς και το φαΐ να μα βρεθούμε πριν να φάμε. Πέκε εσύ. Πέκε σου. Βγαίνουν και το Σάββατο και φάγαμε. Τι ωραίο φάει. Δεν έχει σαν την Κυπριακή κουζίνα, φιλενάδα. Όχι, είναι πολύ καλή. Πες μου που μας επήρες. Σε πήρα. Με επήρες. Σε πήρα. Στη Λέφου. Στη Λέφου. Ναι. Το Λέφου είναι που τη μάμα της, το επίσης είναι από τον άντρα της. Νομίζω που τη μάμα της. Νομίζω. Στο εστιατόριο της μάμας της Χρύσος της Λέφου. Και γνωρίσαμε και τον άντρα της Χρύσος της Λέφου και τη μάμα της Χρύσος της Λέφου. Και πρέπει να εξομολογηθώ ότι έφαγα και δύο μπουρεκάκια που απαγορεύεται να φάω. Αλλά ήταν τέλειο. Ήταν τέλειο. Ζεστά, ζεστά. Σε εσύ που με χάλασες. Φέρες μου τούρτα στα γενέθλια μου, Μίσ. Τι έπρεπε να σου φέρω, μάνα μου, καρότα και πρόκολα. Ναι. Και έφαγα την τούρτα νιώμη. Δεν είναι η αρχή της καταστροφής μου, αλλά αποφάσισα μετά από τα δύο μπουρεκάκια. Να μην ξαναφάω γλυκό. Πάλι έφτιαξα. Για όλα αυτά είσαι ζύκολη, δεν ξέρεις. Έχω καταλάβει εδώ και καιρό. Εν τω μεταξύ, πάρα πολλά ωραίο. Πάρα πολλά ωραίο το σεμινάριο της αγάπης που μας ετοίμασες. Πάρα πολλά ωραίο. Α! Έγραψε και η κόρη σου βιβλίο. Πέ μας. Έγραψε. Σε τι ηλικία? 10 χρονών. Αν σου είπα εγώ, αυτή θα σε ξεπεράσει. Ναι, στα 10 της χρονιά έγραψε το πρώτο της βιβλίο. Λοιπόν. Έγραψε το πρώτο της βιβλίο. Η Μαρία Τριφωνίδου. Το οποίο λέγεται Το ημερολόγιο του κορονοϊού της Μαρίας. Το ημερολόγιο του κορονοϊού της Μαρίας. Αχα. Λοιπόν, και είναι πώς επέρασαν όλο αυτό το διάστημα με τον κορονοϊό, τι αλλαγές ήρθαν στη ζωή της και βάζει μέσα σε αυτό το ημερολόγιο να μιλούν τα ζώα μας, τα ζώα της αυλής, τα οποία χαρακτηρίζει και προσωποποιεί και τέλος πάντων γίνονται διάφοροι διάλογοι. Έβαλε και την πορθήτρια μέσα. Εννοείται, πρώτη και καλύτερη. Το κάθε ζώο με το χαρακτήρα. Η πορθήτρια είπε τα κατορθώματα της μέσα στο όχι, όχι, δεν βάλαμε τα κατορθώματα της. Η Μαρία το έγραψε το βιβλίο. Ξέρω. Εγώ απλά το επιμελήθηκα. Και θα εκδοθεί. Θα εκδοθεί. Και θα τη κάνουμε συνέντευξη της Μαρίας. Και Μαρία μου, κοίτα, εγώ θα σε κάνω διάσημη, μην ακούς λόγια. Θα σου κάνω μια συνέντευξη και θα σε συστήσω και στους φίλους μου δημοσιογράφους να σε καλέσω στην εκπομπή τους. Ναι. Τα έχουμε δράματα. Γιατί λέει Μαρία, έπαιξα στο βίντεο που πήγαμε με τον Λάκη
στο φράγμα. Έγινα διάσημη. Θα γίνει διάσημη η Μαρία μου. Γράφει πολύ ωραία Μαρία. Πάρα πολύ ωραία Μαρία. Και τα ζωγράφησε κιόλα. Wow. Έβαλε, έχει εικονογράφησε κιόλα δηλαδή το ημερολόγιο και θα το εκδώσουμε. Και θα το παρουσιάσουμε και στο κανάλι. Και κάνει και για παιδιά και για μεγάλους του βιβλίων. Ναι, είναι μέσα από τα μάτια της Μαρίας το πώς βιώσαν όλο αυτό το διάστημα. Mm, πολλά είναι αυτά. Αυτή την κατάσταση και τι θετικό βρήκαν ότι... Α, βρήκαν και θετικό. Ναι. Εγώ διάβασα αποσπάσματα για να είμαι ειλικρινής. Έστειλες μου αρκετά κομμάτια, αλλά περιμένω να το διαβάσω έντυπο. Το βιβλίο της Μαρίας Τριφωνίδου. Είδες. Θυμάμαι τη Μαρία ενός έτους που σου έριχνε τα κινητά στην τουαλέτα. Για να κάνουν πλάτς πλάτς. Για να μην μιλάς στο τηλέφωνο, κόρη που σου τα ρίχνει. Ναι. Συνήθως όταν είμαι σπίτι δεν μιλώ. Τότε μιλούσες μαζί μου, το λες τον μιλούσες. Μαζί σου ναι. Αθόρυβα τα έχω. Κάθε τρεις και λίγο δεν είχε τηλέφωνο γιατί η κυρία Μαρία Τριφωνίδου το ρίχνει στην τουαλέτα. Στο βίχνει. Λοιπόν, άτε. Πάει να κάνουμε και κάτι σοβαρό. Πάει να κάνουμε καμιά άλλη στον τρίτη. Αυτή ήταν πελάρικη, αλλά αληθινή. Να μεταξύ, επειδή άργησε, είδε ότι έγινε και κοκέτα. Ναι, είδα. Ευάφτηκα. Έφτιαξα τα μαλλιά μου, λέει μου να κάνω. Καρτερούσε. Λέω, είδε ότι οι κοκεταρισμένε γυναίκε έχουν χρόνο για να είναι κοκεταρισμένε. Εννοείται πάντα. Mm-hmm. Γεια σα. Yeah.